Κυρία Κανέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε ως οφείλουμε, αλλά και επειδή με το θέμα της Τουρκίας και τα ελληνοτουρκικά έχετε ασχοληθεί επί μακρόν στην δημοσιογραφική σας και πολιτική διαδρομή. Με ένα πρώτο σχόλιο για όσα συμβαίνουν εκεί. Κοιτάξτε, δείτε, με ξεπερνάει, όπως ξεπερνάει και πάρα πολύ κόσμο. Αισθάνομαι, ειλικρινά σας το λέω, να μου έχουν πέσει όλες οι πολυκατοικίες που βλέπω και όλα τα σπίτια στο κεφάλι. Αισθάνομαι πλάκωμα. Φαντάζομαι πως όλος ο κόσμος, δεν το συζητάω. Μιλούσα με την φίλη μου τη Ζωή που ο άντρας της χάθηκε μετά από 7 μέρες τον ψάχνανε στη Ρικομέξ και που ο γιος της επίσης έγινε πυροσβέστης. Και προφανώς έχει τη διάθεση να σώσει κόσμο. Το καταλαβαίνω, το νιώθω, το αισθάνομαι και απλώς επιβεβαιώνεται σε κάθε μέρα που περνάει και σε κάθε στιγμή που περνάει ότι ο λαός σώσει το λαό. Το βλέπετε και μόνοι σας. Ούτε το κράτος, ούτε η πολιτική. Γιατί μιλάμε για την Τουρκία. Σκεφτείτε τη Συρία. Βέβαια. Σκεφτείτε τη Συρία. 70 χώρες έχουν πάει να βοηθήσουν την Τουρκία. Σκεφτείτε μόνο τη Συρία. Που δεν πάει κανένας, που υπάρχει εμπάργκο. Που αυτοί που πάνε, λαός είναι με τα χέρια το βγάζουν, βομβαρδιζόμενος, προσφυγοποιημένος, σε μια κατάσταση τραγική. Η μισή από αυτούς που τώρα στην Τουρκία είναι καταπλακωμένοι από αυτό το φρικτό σεισμό. Το φρικτό σεισμό είναι πρόσφυγες. Από τη Συρία, από τον πόλεμο. Όταν έχεις δει τις εικόνες για τα υπόγεια του Αζοφστάλ και τον πόλεμο στην Ουκρανία και τους αντίστοιχους πολέμους ολόκληρο τον κόσμο, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στην Τουρκία, πέρα για πέρα. Επιτρέψτε μου τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε εδώ. Θέλω να σας δώσω έναν αριθμό και να τον κρατήσουν και οι τηλεθεατές σας. Είναι ο 12747. Είναι ο κωδικός με τον οποίο καλεί η κομματική οργάνωση της Αθήνας τους πολίτες, το λαό, ό,τι και να αισθάνονται, ό,τι και να ψηφίζουν, όπως και να είναι, να πάνε να δώσουν αίμα. Και το αίμα θα πάει στη Συρία, είναι ο κωδικός της, που πρέπει να δώσουν για να πάει το αίμα εκεί και να σιγουρευτούν. Θα πάει στη Συρία και στην Τουρκία το αίμα. Και είναι στα νοσοκομεία το Σάββατο, στον Ευαγγελισμό, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στο Αττικό και στο Γεννηματάς τις ίδιες ώρες στη Κυριακή και τη Δευτέρα στο ΚΑΤ. Παρακαλώ πάρα πολύ, κρατήστε τον αριθμό 12747. Όποιος θέλει, οι νέοι άνθρωποι, οι γυναίκες, αγόρια που αντέχουν, που μπορούν, που θέλουν να σπάνε να δώσουν αίμα. Αυτή τη στιγμή λείπει τόσο πολύ αίμα εκεί, που είναι καλύτερα να μην το συζητήσουμε. Σκεφτείτε τις θερμοκρασίες. Εμείς καθόμαστε εδώ και υποφέρουμε επειδή είχαμε μισό μέτρο χιόνι. Ναι, ναι. Κρυώνοντας, δεν λέω. Ταλαιπωρούμενοι, δεν λέω. Κλεισμένοι στα σπίτια, δεν λέω. Και βλέπεις αυτό και αναρωτιέσαι. Πού στον κόραγα είναι οι λαϊκές δυνάμεις ταχείας επέμβασης. Ξέρετε κάτι, το σκεφτόμουν κύριε Μελιγκόνη και φαντάζομαι ότι φωναχτά αποκλείεται να μην το μοιραστείτε μαζί μου. Μία ομάδα ταχείας επέμβασης για να πάει να καταστρέψει, να πάει να σκοτώσει, να βάλει τα όπλα της μπροστά, κινητοποιείται σε λιγότερο από 48 ώρες. Ναι, βέβαια. Έχει βάσει σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει βάσει θανάτου. Βάσει θανάτου, εδώ, στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες. Σε 24 ώρες μέσα μπορούν να έχουν κουβαλήσει ο τοπίρ των εξώτερων οπουδήποτε στη γη. Και δεν μπορούν να πάνε νερό, φάρμακα, φαγητό, σκηνές, στρώματα, τρόπο κατασκευής στρατιωτικών νοσοκομείων που πρέπει να έχουν στηθεί σε 48 ώρες. Όχι στην Τουρκία, οπουδήποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από την Νότιο Αμερική μέχρι το Βόρειο Πόλο. Δεν με απασχολεί πού. Και έπρεπε να μπορούν να στηθούν μέσα σε 24 ώρες αυτά. Πού είναι η δύναμη ταχείας επέμβασης του λαού για το λαό. Στο κρίσιμο πράγμα. Πού είναι η ανθρώπινη ζωή. Γιατί ο θάνατος είναι τόσο εύκολος και τόσο προσοδοφόρος. Και πώς μπορεί να αυτό να είναι άσχετο από το σύστημα. Και να έχεις τώρα το Ναζί να κάνει εξώδικα. Ναι, ναι. Θα έρθουμε και σε αυτό. Πριν πάμε όμως σε αυτό, κυρία Κανέλη, θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε. Για να πάμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, δηλαδή να πάμε στους επόμενους φούρνους του 21ου αιώνα. Ναι. Που θα φουρνίζουν ανθρώπους.
Κυρία Κανέλη, εκτιμάτε ότι αυτή η γέφυρα που έχει δημιουργηθεί με τις ηρωικές προσπάθειες των διασωστών της ΕΜΑΚ και αυτό το κλίμα που αποτυπώνεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της γείτονος, διασπείρεται και στην κοινωνία από ό,τι μας λένε όλοι οι συνάδελφοι που είναι εκεί, μπορεί να φέρει μια ουσιαστική αλλαγή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύετε? Και θα σας πω γιατί δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Θα φέρει στους λαούς. Μα οι λαοί, άμα το κατασκεφτείτε, δεν έχουν διαφορές. Δεν έχουν. Το γέλιο, το κλάμα, ο πόνος. Η πείνα, η δουλειά. Το μεροκάματο. Τα παιδιά, οι οικογένειες. Οι αγάπες, οι έρωτες. Οι ίδιοι είναι. Έτσι. Σε όλο τον κόσμο είναι οι ίδιοι. Πόσο μάλλον στο γείτονά μας και σε εμάς. Τι θυμάστε τη διπλωματία των σεισμών? Το 99, βέβαια. Χριστό. Μα το Χριστό, πιστέψτε με. Με θυμάμαι να ορίομαι δημοσιογραφικά και πολιτικά χρόνια ολόκληρα και να φωνάζω και να λέω. Μας είχαν δώσει τότε έναν αριθμό τρομακτικό νεκρών και προσθέτανε δίπλα και έναν τρομακτικό αριθμό αγνοωμένων. Ναι. Και θυμάμαι το δεύτερο, 24 και το τρίτο να λένε πόσο ανέβηκαν οι μετοχές των κατασκευαστικών εταιριών στην Τουρκία. Σας το λέω και μου ήταν να τραβάω το τα μαλλιά μου. Ναι, λίγα ναι. Σας το λέω. Πώς είχαν ανεβεί, τι καλά που πήγαινε το εργολαβικό σύστημα από πλευράς χρηματιστηριακής των κατασκευών, λέω, στην ναι, Τουρκία. Ναι. Και είχαμε μιλήσει τότε για τη διπλωματία των σεισμών. Στον κόρακα είδα τη διπλωματία των σεισμών. Όταν οι αστικές τάξεις στα δύο κράτη σκοπεύουν να βγουν λεφτά, θα μου πείτε ότι θα συνεργαστούν σε τι? Στο επίπεδο της κατασκευαστικής, στο επίπεδο των χρηματιστηρίων, στο επίπεδο της ανταλλαγής χρημάτων, στα λεφτά που πρέπει να βγουν. Πού στον κόρακα δηλαδή αυτό το πράγμα θα βοηθήσει? Ποιος σκέφτεται τον άνθρωπο, ας πούμε, τον Αλή και τον Γιώργη? Ναι. Τη Μαρία και τη Φατμέ. Τι έχουν να χωρίσουνε, μωρέ? Πείτε μου, τι έχουν να χωρίσουνε? Ποιος τους βάζει τις ιδέες? Ποιος τους στέλνει στην κρεατομηχανή? Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι λαϊκό. Άκουγα σήμερα τον Υπουργό, για τον οποίο τρέφω εκτίμηση. Ελικρά το λέω, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια. Ναι. Και για το λεξιλόγιο του και για το προσωπικό του ήθος και για την αντιναζιστική του στάση στη Βουλή. Εγώ να του βγάλω το καπέλο και τον άκουγα να λέει «Οι δύο κοινωνίες». Δεν έλεγε «οι δύο λαοί». Έλεγε «οι δύο κοινωνίες». Και μου έρχεται να του πω, ρε Νίκο, τι κοινωνίες, τη φοβόμαστε τη λέξη λαός? Τη φοβόμαστε προφανώς τη λέξη λαός. Γιατί ο λαός είναι σύνολο, είναι ιστορικά, είναι ιστορικό υποκείμενο, γράφει ιστορία. Αν μπορούσαν ελεύθεροι από συμφέροντα και αστικές τάξεις ο λαός της Τουρκίας και ο λαός της Ελλάδας, ιστορικό κείμενο διαρκούς ειρήνης και καλής γυθμίεσης θα υπέγραφαν. Πάτε να τους ρωτήσετε έναν έναν. Ποιος έχει την όρεξη αυτή τη στιγμή, πείτε μου, στην Τουρκία να πάρει τα τυφέκια και να βγει να πάρει το Καστελόριζο, όταν δεν μπορεί να πάρει μια καρέκλα για να κάτσει και μια κουβέρτα για να ζεσταθεί? Για να κλείσουμε με τα τουρκικά. Σκοτίστηκε για το Καστελόριζο, σκοτίστηκε για τα πετρέλαια. Ποια πετρέλαια στην τσέπη του θα πάνε? Εδώ δεν έχει νερό να πιει. Το πετρέλαιο στο Μεσόγειο θέλει. Κυρία Κανέλη, για να κλείσουμε με τα τουρκικά. Αυτή την ανάλυση που έχω αρχίσει να βλέπω δεξιά και αριστερά, ότι ο Ερντογάν με σεισμό ήρθε, με σεισμό θα φύγει, και ότι όπως φούσκωσαν τα πανιά του μετά την αποτυχία του Ετσεβίτ το 99 να αντιμετωπίσει τους σεισμούς, τώρα και εκείνος ενώπιση των εκλογών που έχει σε τρεις μήνες, μπορεί να είναι μοιραίος αυτός ο σεισμός και για τον ίδιο, είναι μια θεωρία που την ακούτε? Κοιτάξτε, από θεωρίες συνωμοσίας, ανάλυσης μικροπολιτικής, αντίληψης, εγώ πιστεύω ότι οι λαοί διώχνουν τους ηγέτες τους και αναδεικνύουν τους ηγέτες τους και δεν είναι εξορισμού αθώοι. Θύματα ναι, αθώοι όχι. Δεν είναι. Καλά, η ψήφος είναι και ευθύνη, στηρίζει, φυσικά, δεν είναι μόνο δικαίωμα. Όταν ο λαός στηρίζει πολιτικές, δεν νομίζω ότι υπάρχει Τούρκος που να μην ξέρει καλύτερα από εσάς και από μένα, ναι, τι εστί γιλντιρίμ. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λαός που ξέρει καλύτερα από εσάς και από μένα, ναι, τι σημαίνει κυνηγητό μέσα στην Τουρκία. Δεν μπορεί κανένας από εσάς και από μένα να ξέρει καλύτερα τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στην Τουρκία σήμερα. Άρα λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πέσει ο Ερντογάν πρέπει να είναι από τα κάτω. Δεν πρέπει να είναι ούτε από μηχανής αρνητικό Θεό. Και να σας πω για κάτι. Αν το τίμημα ήταν για να πέσει ο Ερντογάν
να γίνει αυτό που έγινε, ποτέ μην είχε σώσει. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Επομένως, αυτές τις ιστορίες συνωμοσίας δεν μπορώ να, να σας πω και κάτι. Δεν έχω κανένα τεχνική επαγγελματική προσέγγιση με την αστρολογία. Και επειδή πολύ έχει κυκλοφορήσει αστρολογικό από τους σεισμούς μέχρι την τύχη του Ερντογάν και όλο αυτό το παραμυθάκι το οποίο πουλιέται σε μάζες τεράστιες στην Τουρκία, πανικοβάλλαν τον κόσμο να κάθεται να περιμένει τύπου αστρολόγος, τύπου ένας, τύπου άλλος. Και όλο αυτό το αναλυταριό που κυκλοφορεί, συγχωρήστε με που θα σας το χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, το αναλυταριό. Έχω κουραστεί από τις αναλύσεις αδαόντε και μη. Όχι πάντοτε ούτε ακαδημαϊκά, όταν υπάρχουν και αυτά, ούτε έντιμα πολιτικά κίνητρα, αλλά από ιδιοτέλεια κλικαρισμάτων. Πολύ αναλυταριό έχει πέσει και ο κόσμος χρειάζεται σύνθεση ανθρώπινων ταλέντων, ικανοτήτων, προοπτικών, τεχνολογικών εξελίξεων. Χρειάζεται να πάρει στα χέρια του όλη αυτή την ομορφιά και όλη αυτή τη δύναμη που έχει φτιάξει. Σε μου πείτε εσείς τώρα ότι υπάρχει τεχνολογία. Εγώ για το ακούδιου, για το ακούδιου, έχω γράψει το 1998. Mm-hmm. Το 1997. Στο Νέμεσης. Το δεύτερο καύχος της Νέμεσης. Εξώφυλλο ήταν το ακούδιο. Όταν ήταν στα σχέδια, θα μου πείτε ότι μετά από τόσα χρόνια χτίζουνε σε αυτή την περιοχή τη σεισμογενή ένα πυρηνικό εργοστάσιο, προσέξτε, με τρόπο που θεωρείται ασφαλής και δεν πέφτει. Γιατί είναι παράλογο να ζητήσει ο τουρκικός λαός, ο ελληνικός λαός, ο περουβιάνικος λαός, ο τατζικικός λαός. Να χτίζονται και τα σπίτια του με τον ίδιο τρόπο. Θέλω το σπίτι μου να έχει ασφάλεια πυρηνικού εργοστασίου. Θέλω να μην μου έρθει η πυρηνική βόμβα. Καταρχήν αυτή η ανάλυση του πόσες βόμβες Χειροσίμα είναι ο σεισμός, εμένα μου προξελεί καθολική πνευματική, ειλικρά σας το λέω, ανατριχίλα. Παίρνω ένα από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που ήταν οι δύο βόμβες στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι και παίρνω πύχη το έγκλημα για να μετρήσουμε το σεισμό. Είναι σαν να μου πείτε ότι ο τάδε ανθρωποφάγος έφαγε 500 και τώρα έρχεται ο σεισμός και τρώει 5.000. Μου φαίνεται εξωφρενικό. Αυτά δεν ακούγονται, δεν συζητιώνται, όπως και το θέμα αυτό της Βουλής, στο οποίο φαντάζομαι τα πάτε. Δεν συζητήθηκαν σε βάθος. Να αρχίσει ο κόσμος να καταλαβαίνει από πού πρέπει να το πιάσεις, πόσα πράγματα πρέπει να μελετήσεις και να μάθεις, πόσο πρέπει να ξεφλουδίσεις, συγγνώμη για την έκφραση, τις ακαθαρσίες που έχουν μπει πάνω στην ιστορία και στα πραγματικά της γεγονότα από ιδιωτελή ταξικά, οικονομικά και ιδεολογικά συμφέροντα, για να βρεις την αλήθεια των γεγονότων και να αρχίσεις να σκέφτεσαι πώς θα αποφύγεις το επόμενο λάθος, πώς θα αποφύγεις το επόμενο βήμα, τον επόμενο πυρηλικό όλεθρο. Ξέρετε τι εξοικείωση είναι για τη μάζα να μιλάς για τα θύματα στην Τουρκία και λες ότι 23 εκατομμύρια άνθρωποι είναι καθημαγμένοι αυτή στη γειτονική χώρα και να τρίβεις τα χέρια σου γιατί φάγανε στη μάπα 150, 120, 50 ατομικές βόμβες. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνετε πώς εξοικειώνεσαι με την έννοια της ατομικής βόμβας. Το κάνεις να είναι κάτι φυσικό. Αφού ο σεισμός είναι σαν την ατομική βόμβα, άρα και η ατομική βόμβα είναι φυσικό φαινόμενο στον σεισμό. Ναι, θεομηνία. Κυρία Κανέλη, επειδή έχουμε τρία ακόμη λεπτά σύνδυση. Και ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα από τηλεοπτικό χρόνο, ναι, πάμε στα της Βουλής. Θα σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Με δεδομένο ότι φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι για την ανάγκη να μην κατέβουν κασιδιάριδες. Στα αλήθεια τώρα φοβάστε ότι εν έτη 2023, επειδή καταστατικά μιλάτε για την δικτατορία του πλουρεταριάτου, θα υπήρχε άνθρωπος στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου που θα απαγόρευε στο ΚΚΕ να κατέβει στις εκλογές? Αμέ, ούτε εγώ ξέρω ποιος. Εγώ ξέρω το ιδιώνυμο που έφτιαξε ο Βενιζέλος για τη ζωοκλοπή, που το πήραν οι υπόλοιποι και σαν τα ζώα βάζαν τους κομμουνιστές στα Ξερονήσια. Το 32 ήταν αυτό. Τώρα έχουμε 23. Α, να σας πω, έχω άλλο καινούριο. Έχω καινούριο. Σκόθηκαν να πάνε τρεις κομμουνιστές στην Ουκρανία. Ναι. Το 14, το 15. Σου απαγορέψαν την είσοδο, persona non grata. Απαγορέψαν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κλείσαν τις εφημερίδες, κλείσαν τα πάντα. Φτιάξανε ήρωα τον τύπο που ήρθε εδώ, τον Αζόφ, διάδοχο του Μπαντέρας, τον Ναζί. Τον κουβαλήσαν στη Βουλή και δεν θα τον κουβαλήσανε, αγάπη μου γλυκιά. Σκόθηκε και το κοινοβούλιο όρθιο και κυκλοκροτούσε. Πλην κουκουέ. Γιατί μου λες ότι είναι απίθανο?
Και αυτή τώρα η οποία είναι ναζιστοειδή που κυκλοφορούν διάφορα, να τα εμποδίσεις να μπουν στη Βουλή. Εξορισμού μπορεί να μην είναι κακό, αλλά να μην έχεις προσπαθήσει προηγουμένως με κάθε σου στάση πολιτική και με κάθε ιδεολογική προσέγγιση να μην εμφανιστεί το φίδι, να το έχεις χτυπήσει στο κεφάλι πολύ νωρίς, δεν υπάρχει. Και τι θέλω να πω με τούτο. Προσέξτε λίγο την υπόθεση. Ο Κασιδιάρης απειλεί, θα κάνει μήνυση σε οποιονδήποτε τον πει να ζει. Ναι, ναι. Και ας το λέει αυτός που έχει τη σβάστηκα στον μπράτσο. Μας δουλεύει δηλαδή. Μας δουλεύει στην ψύχρα. Ναι, ναι. Δηλαδή να μου κάνει μήνυση που τον λέω να ζει. Ναζιστόφατσα είναι. Και ναζιστής και το λιγότερο μπορώ να πω είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτός ο ναζισμός που υφέρπει παντού. Αυτά τα φασισταριά που υφέρπουν παντού. Εγώ σας πω. Υποκλίνομαι, περισσότερη δουλειά μπορεί να κάνει, γιατί κρύβονται οι Ναζί πίσω από νομιμοφανείς φόρμες, κόμματα και ιδεολογίες. Έτσι ώστε, έτσι όπως έχει το αστικό σύστημα, μπορεί να μπουν μέσα στη Βουλή με ένα μανδύα αριστουργηματικό, δημοκρατικό και σου ξεφυτρώσουν μέσα στο κοινοβούλιο. Ούτε το πρώτο κοινοβούλιο θα είναι, ούτε το τελευταίο. Και έπειτα, κάθε φορά που την πολιτική την πά στα χέρια των δικαστών, και αρχίζει εκείνα τα γραφικά που λέμε όλοι μας μεταξύ μας, υπάρχουν και δικαστές στο Βερολίνο κάθε φορά που μας συμφέρει η απόφαση. Και εγώ το έχω πει και πολλοί άλλοι κόσμος το έχει πει. Αυτό το Βερολίνο όμως ήταν και το Βερολίνο που σήμερα, τον 21ο αιώνα, είναι στην ταξική δομή που απαγορεύει τη φωτογραφία στο διαδίκτυο με το σφυροδρέπανο από τότε που καρφώθηκε στην κορυφή του Ράιχσταγκ. Τι μου λέτε λοιπόν να μην φοβάμαι? Μάλιστα. Νομίζω το κουράγιο που είχε, αυτό που λέμε, σαφής, μην αφήσει το φασίστα ή το φασιστοειδές που πάει να φτιαχτεί πίσω από τον ρατσισμό, πίσω από τον ναζισμό, πίσω από την ομοφοβία, πίσω από τη θέση του για τις γυναίκες, τη δουλειά που έκαναν ως έντιμοι άνθρωποι και πολίτες η μάνα και η αδερφή του Τσιάρτα, οι οποίες το θεωρούσαν προσωπικό ζήτημα όσο ο Τσιάρτας δεν κατέβαινε στην πολιτική. Μόλις αποφάσισαν να κατέβει στην πολιτική, βγήκανε και διαφοροποιηθήκανε δημόσια, διαρριγνύοντας τα ημάτια τους για να μην τους πάει κάποιος με συλλογική ευθύνη στην άποψή του. Προσέξτε, κάπου τη τέτοια ζήσαμε και στα ποδόσφαιρα με τα χέρια σηκωμένα σε χεναζιστικό χαιρετισμό τα καθαρά του Μιχαλολιάκου που θα ερχόταν και θα έτρεμε η γη και πάει λέγοντας. Ναι. Επομένως, εγώ δεν φοβάμαι τον Κασιδιάρη. Αφήεται τον ελθύν ακόμα και στο κοινοβούλιο. Ναι. Αν δεν τον έχει χτυπήσει τον Κασιδιάρη από την κούνια, όταν γεννιέται ως κίνημα, ως πολιτική μορφή, ως ιδεολογία, τότε έχεις χαμένο το παιχνίδι. Γιατί τα φίδια έρχονται όταν κοιμάσαι. Μάλιστα. Σαφές. Και η δουλειά η δική μας είναι να μην κοιμόμαστε. Ξέρετε κάτι, η παγίδα που έρχεται από το φασισμό που δεν φαίνεται είναι αυτή που απαιτεί να είσαι συνεχώς όρθιος, συνεχώς σε εγρήγορση και συνεχώς με το ιδεολογικό και πραγματικό σου όπλο παραπόδα. Μόνο τότε δεν πέφτεις στο λάκκο με τα φίδια. Μάλιστα. Και όταν είναι να βγουν λεφτά, και να λάκι κλείσουμε με αυτό, φίδια ανοίγονται δωρεάν. Κυρία Κανέλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Μελιγόνη. Να είστε καλά. Από τα μάτια της καρδιάς μου και κρατήστε το νούμερο 12747 να πάτε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα από τις 9 ως τις 2 να δώσετε αίμα στα 4 μεγάλα νοσοκομεία. Ευαγγελισμό. Το κρατήσαμε και θα το λέμε. ΚΑΤ και Αττικό. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εσείς κυρία Κανέλη, καλό βράδυ.